Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι Κύπριοι οδηγοί. Σε διάστημα μίας μόνο ημέρας και συγκεκριμένα χθες, τα μέλη της τροχίας κατέγραψαν 1.117 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα σε ολόκληρη την Κύπρο. Αριθμός που κυριολεκτικά τρομάζει. 117 αφορούσαν καταγγελίες υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ οι 362 από αυτές είχαν κάνει με υπερβολική ταχύτητα. Δυστυχώς αυτά οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχουν οδηγοί, αρκετοί οδηγοί θα έλεγα, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα και με αποτέλεσμα να βάζουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες. Σε μία μάλιστα περίπτωση, 22χρονος στην Αγία Νάπα δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, χτύπησε αστυνομικό καθώς και ένα υπηρεσιακό όχημα. Ο οδηγός συνελήφθη για το αδίκημα της αλόγησης και επικίνδυνης οδήγησης, ενώ όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς ασφάλεια, χωρίς πινακίδες εγγραφής και η μοτοσυκλέτα του ήταν δηλωμένη ως ακινητοποιημένη. Στον 22χρονο διενεργήθηκε προκαρακτικός έλεγχος ναρκοτεστ με θετική ένδειξη. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μετέπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του. Αύριο ξεκινάει νέα εκστρατεία με τα μέλη της τροχίας να βγαίνουν ξανά στους δρόμους για νέους ελέγχους ταχύτητας. Θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Η υπερβολική ταχύτητα είναι μία από τις πρώτες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών συγκρούσεων. Γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Οι έλεγχοι θα γίνονται τόσο στις κατοικημένες περιοχές όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Με το πέρας της εκστρατείας τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν ώστε οι έλεγχοι να επικεντρωθούν εκεί που εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.